Και έχουμε συνδεθεί με τον Χρήστο Νικολαίδη. Βρίσκεσαι στον σταθμό Βενιζέλου. Παρακολούθησες λεπτό προς λεπτό τα εγγένεια και την παράδοση του έργου στους επιβάτες με την κίνηση να χτυπά κόκκινο. Και εκτός από τις επισημότητες, εκτός από τις πολιτικές αυρότητες, υπάρχει και αυτή η πραγματικότητα του μετρό. Υπάρχει πραγματικότητα που κατεβάζει χιλιάδες Θεσσαλονικείς να έρθουν στους σταθμούς και στους σειρμούς προκειμένου να χαρούν αυτό το μοναδικό έργο. Βρισκόμαστε στο σταθμό Βενιζέλου. Αυτός ο σταθμός για πολλά χρόνια αποτελούσε για μας τους Θεσσαλονικείς ένα μνημείο διχόνοιας με διαφορετικές πολιτικές απόψεις αλλά και αντιδράσεις εκατέρωθεν. Τώρα όμως στέκει εδώ για να θυμίζει το παρελθόν της πόλης και πραγματικά πρόκειται για ένα μοναδικό μνημείο. Δεν είναι μόνο ο σταθμός του μετρό, είναι ένα ανοιχτό μουσείο με ένα ανοιχτό αρχαιολογικό σκάμα το οποίο θαυμάζουν από την πρώτη στιγμή που άνοιξαν οι πύλες του χιλιάδες Θεσσαλονικείς. Και πραγματικά αυτό συμβαίνει σε κάθε σταθμό του μετρό. Μπορεί ο συγκεκριμένος σταθμός της Βενιζέλου να μας δίνει την αίσθηση ότι μπορούμε να συνομιλήσουμε με το παρελθόν της Θεσσαλονίκης, να δούμε κατάφατσα την ιστορία της πόλης μας. Ωστόσο, η σημερινή ημέρα έδειξε ότι κάτω από τη Θεσσαλονίκη υπάρχει μια άλλη δεύτερη πόλη. Υπάρχει μια πόλη κάτω από την πόλη, γιατί μας δόθηκε η ευκαιρία να δούμε τους σταθμούς που καταλαμβάνουν πάρα πολλά τετραγωνικά, χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα και αποτελούν πλέον δημόσιο χώρο για την εξυπηρέτηση του καθενός. Και πραγματικά πρόκειται για ένα μοναδικό δίκτυο, για ένα μοναδικό έργο αστικής υποδομής, το οποίο ήδη το χαίρονται χιλιάδες Θεσσαλονικείς. Πρέπει να σας πω ότι παρά τη βροχή και παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες που έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, χιλιάδες είναι οι πολίτες οι οποίοι κατέβηκαν στους σταθμούς του μετρό προκειμένου να δουν το έργο, προκειμένου να δοκιμάσουν, να κάνουν τα δρομολόγια και να δουν, να πάρουν μια γεύση από την μέχρι τώρα, από την καθημερινότητά τους, έτσι όπως θα διαμορφωθεί από αύριο. Γιατί δεν θα είναι καθόλου υπερβολή να πούμε ότι η καθημερινότητα στη Θεσσαλονίκη έχει δύο εποχές, την καθημερινότητά μας μέχρι να εγγενιαστεί το μετρό και την καθημερινότητά μας από αύριο το πρωί, γιατί πραγματικά οι αποστάσεις συντμίζονται, οι αποστάσεις μικραίνουν, ο δημόσιος χώρος γίνεται ακόμη πιο όμορφος εδώ στη Θεσσαλονίκη και μιλάμε για μια νέα πραγματικότητα. Όχι μόνο για τις μετακινήσεις, όχι μόνο για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, μάλιστα, αλλά και για την καθημερινότητα του κάθε Θεσσαλονικίου Μάρκου. Και οι Θεσσαλονικείς να το απολαμβάνουν κατακλείζοντας το μετρό, τους σταθμούς, τους σειρμούς. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο Νικολαίδη. Μίλησε ο Χρήστος νωρίτερα για τις διαδρομές. 17 λεπτά. Τόσο διαρκεί η διαδρομή από τον ένα τερματικό σταθμό στον άλλο. Πάμε να δούμε αναλυτικά τα βασικά χαρακτηριστικά του υπερσύγχρονου μετρό της Θεσσαλονίκης, που χαρακτηρίζεται κόσμημα της Ευρώπης, αλλά και χρηστικές πληροφορίες για τους επιβάτες, που ήδη το χρησιμοποιούν μαζικά. Ζήτω το μετρό Θεσσαλονίκη! Εκπληκτική εμπειρία. Οι πύλες ανοίγουν και ο κόσμος ξέσπα σε χειροκροτήματα. Το μετρό Θεσσαλονίκης μπαίνει στις ράγες και η μέρα αυτή περνά στην ιστορία. Πολίτες συνοστίζονται στο σταθμό Βενιζέλου μόνο και μόνο για να κατέβουν στο μετρό. Σηκώνουν το κινητό και καταγράφουν. Δεν πιστεύουν στα μάτια τους. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο σταθμός Βενιζέλου έχει χαρακτηριστεί από τους καλύτερους στον κόσμο, καθώς κλέβει καρδιές με την πρώτη ματιά. Είναι φανταστικό το έργο, είναι μεγάλο. Κάποιοι το χαζεύουν. Εντυπωσιακό, πολύ σύγχρονο. Άλλοι περιηγούνται στην αρχαία πόλη που ξεδιπλώνεται κάτω από τα πόδια τους. Δεν λείπουν και αυτοί που βγάζουν φωτογραφίες κυριολεκτικά παντού. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Εδώ και λίγη ώρα, κανένα μισά ώρα έχουμε που κάνουμε τη βόλτα. 13 υπερσύγχρονοι σταθμοί γέμισαν ασφυκτικά. Στη Θεσσαλονίκη διαθέτει ένα υπερσύγχρονο μετρό και οι πολίτες καταφθάνουν στους σταθμούς προκειμένου να μπουν στους σειρμούς και να κάνουν τη διαδρομή. Το μετρό ήταν εντυπωσιακό. Ο κόσμος το απολαμβάνει, οι Θεσσαλονικοί το απολαμβάνουν.
Αυτός είναι ένας από τους 18 ολοκαίνουργους σειρμούς που άρχισαν σήμερα το ταξίδι τους, χωρίς οδηγό, αλλά με επιβάτες για πρώτη φορά. Συνδέοντας το ένα άκρο της πόλης με το άλλο, με αυτούς θα μετακινούνται καθημερινά σχεδόν 250.000 πολίτες. Το τρένο υπερσύγχρονο. Νομίζω και είναι πολύ καλύτερο. Τελευταία που είχα πάει στην Ολλανδία είναι πολύ καλύτερο σίγουρα. Μου άρεσε αυτή η ιδιαιτερότητα, το ότι έχει τζάμια μπροστά για τυχόν ατυχήματα. Ο σταθμός της Νέας Ελβετίας είναι ο σταθμός ο οποίος για πρώτη φορά σήμερα άνοιξε τις πύλες του για το κοινό, με τη λειτουργία δηλαδή του μετρό. Είναι ένας τερματικός σταθμός υπό την έννοια ότι στο σημείο αυτό υπάρχουν εναλλακτικές για άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είμαστε πολύ χαρούμενοι να το ζήσουμε γι' αυτό. Πέρα όμως από υπερσύγχρονο, είναι και εξαιρετικά γρήγορο και για του λόγου το αληθές. Η ώρα είναι 2:34 και αυτή ακριβώς τη στιγμή ξεκινάει ο σειρμός από το σταθμό της Νέας Ελβετίας με την κατεύθυνση ανατολικά προς το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Και έχουμε φτάσει στον επόμενο σταθμό που είναι ο σταθμός της Βούλγαρη. Κάναμε περίπου 50 δευτερόλεπτα από τον πρώτο σταθμό του μετρό μέχρι αυτόν για να παραλάβουμε και τους πρώτους επιβάτες. Με τους πολίτες να απολαμβάνουν κάθε στιγμή της διαδρομής. Οι περισσότεροι πολίτες κάθονται στο μπροστινό μέρος των σειρμών προκειμένου να απολαύσουν τη διαδρομή, η οποία γίνεται αυτόματα. Πολύ ωραίο. Δεν πίστευα ότι θα ανοίξει το μετρό εδώ πέρα. Άρχισε πολύ. Το αρχαίο παντρεύεται το νέο σε όλους τους σταθμούς του μετρό μέχρι το δυτικό άκρο της διαδρομής. Θα εξερευνήσω ένα-ένα. Τώρα μπαίνω πρώτο δρομολόγιο. Είναι τέλειο. Μπράβο. Βρισκόμαστε στην τερματική στάση του σειρμού, στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Το ιδιαίτερο αυτού του σταθμού είναι πως δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να συνδέονται και με τα υπόλοιπα μέσα της πόλης. Από σήμερα μέχρι και την Τρίτη Θεσσαλονικής έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν με τους σειρμούς χωρίς εισιτήριο. Εγώ θα ήθελα στο διάστημα αυτό να παρακαλέσω όλες τις ειδικές ομάδες, αυτές που δικαιούνται είτε μειωμένο εισιτήριο είτε ατέλεια, να σπέψουν να βγάλουν προσωποποιημένη κάρτα. Το εισιτήριο έχει ονομαστική αξία 60 λεπτά. Επαναφορτίζονται 255 φορές, να μην τα πετάνε. Και κάπως έτσι οι Θεσσαλονικείς έχουν ένα ακόμη λόγο να είναι υπερήφανοι για την πόλη τους. Πάμε να συνδεθούμε και με τον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Δημήτρη, το μετρό της Θεσσαλονίκης βάζει σε νέα τροχιά την πόλη. Καλησπέρα Μάρκο. Σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για τη Θεσσαλονίκη. Έχει πλέον ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό της Ευρώπης. Εμείς βρισκόμαστε εδώ στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Είναι ο ένας από τους δύο τερματικούς σταθμούς μαζί με αυτόν της Νέας Ελβετίας που δίνουν, το ιδιαίτερο αυτών των σταθμών είναι πως δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες να συνδέονται και με τα υπόλοιπα μέσα της πόλης, με τα αστικά λεωφορεία, με τα κτέλ, αλλά και με το τρένο. Ο κόσμος δεν σταματάει να φτάνει στο μετρό, να το χρησιμοποιεί προκειμένου να απολαύσει τη διαδρομή. Να υπενθυμίσουμε πως το μετρό Παρασκευή και Σάββατο θα είναι ανοιχτό μέχρι τις 2 το βράδυ, από τις 5.30 ώρα το πρωί. Κυριακή με Πέμπτη 5.30 με 12.30. Για τις πρώτες 4 μέρες θα είναι δωρεάν, μέχρι την Τρίτη λοιπόν. Παρόλα αυτά, να σου πω πως ήδη αρκετοί πολίτες έχουν αρχίσει να προμηθεύονται τις μηνιαίες κάρτες τους για να είναι έτοιμοι από την Τρίτη που θα ξεκινήσουν να εκδίδουν κανονικά τα εισιτήριά τους. Οι πολίτες λοιπόν χρησιμοποιούν μαζικά το μετρό στη σημερινή του πρεμιέρα. Δημήτρη Χατζικόρτσου, σε ευχαριστούμε πολύ.